τίθενται ορισμένα ερωτήματα που απαιτούν απαντήσεις ευθύνης. Πρώτο ερώτημα. Σεις και εμείς και όλοι μας εδώ οι πολιτικοί δεν γνωρίζουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ο στρατός μπορεί να είναι αποτελεσματικός. Το γνωρίζει η κορυφή των ενόπλων μας δυνάμεων την οποία εμπιστευόμαστε. Γιατί δεν τους ακούσατε, κύριε Υπουργέ? Γιατί γράψατε στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τις εισηγήσεις που σας έθεσαν? Γιατί αυτό που τελικά εκπονήσατε είναι παντελώς διαφορετικό από αυτό το οποίο σας εισηγήθηκαν? Κύριε Υπουργέ, να τελειώσω. Θέλω μια διακοπή. Αντιλαμβάνομαι την εμπρικότητά σας, αλλά γιατί με διακόπτετε? Επειδή σας διακόπτω, γιατί έχετε ένα θεσμικό ρόλο. Πρέπει να συμφωνήσει για διακοπή. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Πώς βγαίνετε στο βήμα της Βουλής και λέτε ότι υπήρξαν αντίθετες εισηγήσεις των αρχηγών των επιτελείων που δεν τις ακούσαμε? Τι είδους πληροφορίες έχετε εσείς που δεν τις έχει το σώμα και δεν τις έχει η κυβέρνηση? Οι πληροφορίες είναι γνωστές. Είναι ανεύθυνο αυτό που λέτε. Υπουργέ, είναι ανυπόστατο. Εντάξει, οφείλετε να ανακαλέσετε, διότι συνιστά προσβολή για την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Εντάξει, κύριε Υπουργέ, θα απαντήσω. Και παρακαλώ και τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος οφείλει να παρακολουθεί τη συζήτηση και στο όνομα του οποίου μιλάτε, να διευκρινίσει ότι δεν τον εκφράζεται με αυτά που λέτε. Θα απαντήσει ο ίδιος. Αυτό ίσως θα ήταν επιθυμία σας, η οποία αποκτά ακόμα μεγαλύτερη αξία εάν εσείς εκφράζετε εδώ τον πρόεδρο της κυβέρνησης. Διότι αν μέσα από αυτήν την πολιτική πιστεύετε ότι μπορείτε να εκφράσετε την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κάνετε μεγάλο λάθος. Εγώ αντιλαμβάνομαι πλήρως την ευρικότητά σας, γιατί είστε σε ευθεία, σε μετοπική σύγκρουση με τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ενστόλων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλητών. Αυτή είναι κατά τη γνώμη μου η εκτίμηση της Νέας Δημοκρατίας και την λέω εδώ με σαφή τρόπο, όσο κι αν σας ενοχλεί. Καταντάτε, κύριε Υπουργέ, αφήστε του να μιλήσει ελεύθερα. Αποθήκη των Ελλήνων αξιωματικών, κύριε Υπουργέ. Αυτό κάνετε. Αυτό κάνετε. Κύριε Υπουργέ, επιτρέψτε δεν μου, έχω, είμαστε δεν στο έχω, Κοινοβούλιο. Δεν... Οι κανόνες είναι γνωστοί και τους ξέρετε, γιατί τους παραβιάζετε πρώτος. Στο άρθρο λοιπόν 8, για να μιλήσω και συγκεκριμένα, στο οποίο δεν αναφερθήκατε καθόλου κατά την πρώτη σας τοποθέτηση, ορίζεται ότι θα πρέπει με υπουργική απόφαση να προσδιορίζεται η σύνθεση του Υπουργείου Μεταθέσεων. Θα επιλέγετε εσείς δηλαδή ποιοι και πού και πότε θα τοποθετούν τους αξιωματικούς. Και είναι γνωστό ότι μέσα από αυτές τις τοποθετήσεις μοριοδοτούνται οι αξιωματικοί. Δηλαδή τους οπλίζετε με τεχνητά προσόντα για να μπορέσετε στη συνέχεια με προσχηματικά αντικειμενικούς όρους να τους εξελίξετε κατά απόλυτον επιλογή. Ορίζεται δική σας σύνθεση, όχι με θεσμικό τρόπο. Ο Υπουργός βάζει όποιους επιθυμεί. Προωθεί τους δικούς του σε βάρος αξιοκρατίας, της εμπειρίας, της ιεραρχίας. Ευνοείτε αυτούς που θέλετε, οπλίζοντάς τους έγκαιρα μεμόρια για να μπορέσετε μετά να τους εξελίξετε σε βάρος της ιεραρχίας. Και υπάρχει και μια εσωτερική αντίφαση σε αυτό το σχέδιο νόμου. Γιατί ακολουθείτε αυτή τη λογική στο άρθρο 8 και ακολουθείτε άλλη λογική στο άρθρο 41. Στο άρθρο 41 δηλαδή, ορίζεται δια του νόμου και με θεσμικό τρόπο τη σύνθεση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και είναι απολύτως αντικειμενικοποιημένη αυτή η σύνθεση. Γιατί δεν ακολουθείτε την ίδια λογική και στο άρθρο 8 στο Συμβούλιο Μεταθέσεων? Γιατί ακριβώς θέλετε να διαμορφώσετε εγκαίρως τις συνθήκες ώστε η ευνοιοκρατία σας όταν θα εφαρμοστεί να μην φανεί. Και βεβαίως σε άλλα άρθρα προχωράτε την λογική της παράλληλης επιτηρίδας και την κρίση κατά απόλυτη επιλογή. Ουσιαστικά, κύριε Υπουργέ, δολοφονείτε την αξιοκρατία και το αξιόμαχο του ελληνικού στρατεύματος. Στο υφιστάμενο σύστημα αθρίζεται και συνυπολογίζεται στην τελική αξιολόγηση των αξιωματικών και η εμπειρία και η γνώση και η ικανότητα. Στο σύστημα ΠΑΣΟΚ ουσιαστικά προωθείται εκ νέου και με έξυπνο πονηρό τρόπο η ευνοιοκρατία και η κομματικοκρατία από την πίσω πόρτα. Στο υφιστάμενο σύστημα αξιοποιούνται όλες οι δυνάμεις του ελληνικού στρατεύματος και συντηρείται η ελπίδα και η φιλοδοξία των υψηλόβαθμων Ελλήνων αξιωματικών, οι οποίοι μέχρι το πέρας της καριέρας τους, φιλοδοξώντας να ηγηθούν, δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Στο σύστημα ΠΑΣΟΚ καθυλώνεται, ταπεινώνεται, αδρανοποιείται, απαξιώνεται και υπαλληλοποιείται ο Έλληνας αξιωματικός. Ενώ το παλιό σύστημα το μέχρι σήμερα ισχύον κινητροδοτούσε,
το νέο σύστημα υπαλληλοποιεί. Αντιμετωπίζει τους ανθρώπους που με συνείδηση πήγαν σε ένοπλες δυνάμεις ως δημοσίους υπαλλήλους που πρέπει, όπως προβλέπει και το ασφαλιστικό νομοσχέδιο, να συμπληρώσουν τα χρόνια τους για να μπορέσουν στη συνέχεια να βγουν στην σύνταξη. Εμείς σεβόμασταν την αξιοκρατία. Τώρα νομίζω ότι αυτό το σύστημα προωθεί την απειθαρχία και τον κλονισμό της ιεραρχίας, η οποία είναι απαραίτητη για το αξιώμαχο. Ουσιαστικά για οικονομικούς και ασφαλιστικούς λόγους κλονίζεται το φρόνημα των αξιωματικών. Διαλύεται η πειθαρχία του στρατεύματος. Οδηγείται τους αξιωματικούς, τους προθαλάμους των κομματικών γραφείων για να μπορέσουν μέσα από ένα ιδιότυπο μόρφωμα άλλου είδους συνέντευξης, την οποία καταγγέλλεται σε όλες τις άλλες εκφάνσεις της δημόσιας διοίκησης, να τους βάζεται από την πίσω πόρτα στα υψηλότερα αξιώματα. Αυτό όμως ταπεινώνει τους Έλληνες αξιωματικούς. Και το χειρότερο, δημιουργεί ένα γυρασμένο στράτευμα, όπου βέβαια καλλιεργείται στην κορυφή του μια νοοτροπία, αφού έμεινα στάσιμο στη θέση του συνταγματάρχη, θα περιμένω και άλλα 10 χρόνια να βγω στη σύνταξη, δεν θα κάνω τίποτα και βεβαίως δεν θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό. Και αυτό πολλές φορές, ξέρετε, διαπερνά το στράτευμα καθέτος και δημιουργεί πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες. Εμείς πιστεύουμε ότι οι Έλληνες αξιωματικοί ήρθαν να υπηρετήσουν σε ένοπλες δυνάμεις γιατί πιστεύουν σε ένα εθνικό όραμα. Έχουν απόλυτη πίστη στην αποστολή που τους έχει αναθέσει η πατρίδα. Αντί λοιπόν να τους καταστήσουμε ακόμα πιο συνειδητοποιημένο στην αποστολή τους, να τους εμπιστευτούμε και να τους δώσουμε τα φτερά να πετάξουν προς τα μπρος, εσείς τους μετατρέπετε έντεχνα σε δημοσίους υπαλλήλους, σε θύματα του μνημονίου, επιβεβαιώνοντας εμπράκτος αυτό που από την αρχή αυτής της θητείας ο Πρωθυπουργός διακήρυξε, ότι η Ελλάδα είναι χώρα περιορισμένης εθνικής κυριαρχίας. Η δικιά μας παράταξη αυτό δεν το αποδέχεται και αυτή τη λογική θα την πολεμήσει μέχρι τέλους. Μόνο για την ενότητα του λόγου και όχι για τη διάσπαση της συζητήσεως. Πρώτον, όσον αφορά το λόγο για τον οποίο θυμωμένα χτύπησε το έδρανο της Βουλής ο εκλεκτός συνάδελφος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, θα του πω ότι η προπαγάνδα της καμένης γης είναι παλιά συνταγή που δεν αποδίδει, και θα του θυμίσω τι λέγαμε εμείς με ευθύνη πριν τις εκλογές για τα περιοριστικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοστούν και τι έλεγε το ΠΑΣΟΚ και τι έκανε την επομένη. Τα υπερβολικά νούμερα τα οποία εδώ παρουσιάζει είναι κατασκευάσματα της σημερινής κυβερνήσεως για να δικαιολογήσει την συνειδητική συκοφάντηση της Ελλάδος και δι' αυτής τη συκοφάντηση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Όσον αφορά τώρα την ουσία των επισημάνσεων του, θα ήθελα να κάνω μόνο μία παρατήρηση. Μόνο μία. Μόνο μία παρατήρηση. Απαραίτητο κριτήριο για να μπορέσει η αξιοσύνη να γίνει η κυρίαρχη αρχή επιλογής στρατιωτικού προσωπικού σε υψηλό βαθμό επίπεδο είναι να γίνεται με αντικειμενικά και αξιοκρατικά κριτήρια αυτή η επιλογή. Και τίποτα στο νομοσχέδιο όσον αφορά το συγκεκριμένο άρθρο στο οποίο αναφέρθηκα δεν δίνει εγγυήσεις για κάτι τέτοιο. Αντιθέτως, όταν θα επιλέγεται ένας χαμηλόβαθμος αξιωματικός για λόγους κομματικής, προσωπικής ή άλλης φιλίας, δεν αποτελεί προσωπική μορφή αυτό προς τον κύριο Βενιζέλο, αλλά είναι μια πάγια λειτουργία που την ζήσαμε διαχρονικά και διακομματικά και παρακάμπτει όλη την ιεραρχία που βρίσκεται πάνω από αυτόν, αχρηστεύει εκατοντάδες αξιωματικούς οι οποίοι στέλνονται στην παράλληλη επετηρίδα χωρίς να έχουν πλέον την ελπίδα εξελίξεως. Και κάτι τέτοιο βεβαίως φύγει το αξιόμαχο, την αποτελεσματικότητα, την συνοχή, την ιεραρχία, την πειθαρχία και κυρίως προσβάλλει την αξιοπρέπεια των Ελλήνων αξιωματικών που συνειδητά προσήλθαν να υπηρετήσουν την πατρίδα.